έχουμε την μήνυμα όπως βλέπετε όλοι και πλαισιωνόμαστε σήμερα από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συνεργασμού, κύριε Νίκο Αναστασιάδη. Δεν είναι επίσημη επίσκεψη εδώ πέρα, αλλά εμείς τον ευχαριστούμε που μας θυμάμαι την παρουσία του και τον καλωσορίζουμε. Επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω και τους βουλευτές μας, ο κύριος Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο Γιώργος ο Γεωργίου, η Δημοτική Σύμβουλη, ο Γεωργάκης των Παραμυριών της Ενωρίας εδώ πέρα, και να δώσω τον λόγο στον πρόεδρο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω γιατί με την ευκαιρία του δημοσίου που τελείται σήμερα μου δίνει την ευκαιρία του αγνίστου Κιταίου το μικρό του τέταρτου Κιταίου, του πατέρα του φίλου μου του Γιώργου. Μου δίνει την ευκαιρία να συναντηθώ με αγαπημένους φίλους της μαρονιτικής κοινότητας και την ίδια ώρα να έχω την ευκαιρία να πω μόνο μερικές σκέψεις για το πώς προβληματίζομαι και πρέπει όλοι να προβληματιζόμαστε στο να αντιμετωπίσουμε τα όσα σήμερα η πατρίδα μας περνά. Το πρώτο και πάνω απ' όλα είναι βεβαίως η αποκατάσταση της ελευθερίας με την απαλλαγή από τον κατοχικό στρατό. Η αποκατάσταση μιας ανάλογης ελευθερίας σημαίνει και την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και δεν είναι μια αλλά πολλές οι φορές που είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τους αδερφούς Μαρονίτες στον Κορμακίτη, στην Αγία Μαρίνα, που ξέρω ότι πλήστε όσοι από εκεί κατάγεστε, αλλά και τα άλλα μαρονίτικα χωριά, άλλα από μακριά, αφού δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, αλλά από κοντά για να διαπιστώσω την ρήμωση της ορισμένα από αυτά. Έτσι, γι' αυτό και είπα πως επιβάλλεται να δούμε πως μέσα από συγκεκριμένες και συγκροτημένες πολιτικές, αξιοποιώντας την παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας προοπτικές σταθερών συμμαχιών, μπορεί να κάνουμε την τουρκική αδιαλλαξία που φέρει και το κύριο κλάδος της μιλήσης. Την ίδια ώρα είναι σημαντικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και στην διαχείριση των οικονομικών του κράτους, αλλά και μέσα δυστυχώς από συγκεκριμένες πολιτικές, ιδιαίτερα την τελευταία τετραετία, με πράξεις ή παραλήψεις την καταράκωση θεσμών. Χρειάζεται το κράτος που χτίσαμε όλοι μαζί το 60, αφού εξήγησε όσα είχε να δώσει, μια ριζική ανασυγκρότηση, ένα νέο μοντέλο κράτους που θα αποκαθιστά πλήρως τα δικαιώματα των πολιτών του, ανεξάρτητα κομματικής ταυτότητας, ανεξάρτητα καταγωγής, ανεξάρτητα της διαφορετικότητας του καθενού, του καθενός. Αυτό που απαιτείται είναι θεσμικές αλλαγές και είναι γι' αυτό που προσπαθούμε μέσα από ένα περίγραμμα προτάσεων που αντιμετωπίζουν όλα όσα βασανιστικά αφορούν τον λαό μας, να δημιουργήσουμε τις προοπτικές μιας ευρύτερης κατά το δυνατόν συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να δώσουμε ξανά την ελπίδα ότι υπάρχει προοπτική σε αυτόν τον τόπο, ότι δεν μπορεί να υστερούμε των υπολείπων Ευρωπαίων πολιτών, ότι είμαστε ισότιμοι, αλλά την ίδια ώρα και όχι απλά στην ονομασία, αλλά και στα δικαιώματα. Γι' αυτό και ειλικρινά δεσμεύομαι ότι με αποφασιστικότητα, με τόλμη, με σύνεση, αλλά πριν και πάνω, μέσα από τον διάλογο που μπορεί να δημιουργήσει συγκλήσεις, συνενέσεις, εθνική συνεννόηση, να εργαστώ κατά τρόπο τόσο εγώ όσο και η παράταξη της οποίας έχω την τιμή να ηγούμε, να δημιουργήσουμε τις προοπτικές συναδέρφωσης με όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν σήμερα στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης. Όσον αφορά τον ύμνηστον Πέτρων,
τελευταίο, θα ήθελα να πω πως η μαζική παρουσία σήμερα, για να τιμήσουμε τη μνήμη του, αναδεικνύει και τη μεγάλη προσωπικότητα, τη δράση, αλλά και την αφοσίωση του στα της κοινότητας, και είμαι ίσως ο τελευταίος που μπορεί να το διαπιστώσει πολύ περισσότερο, εσείς που τον εζήσατε, που τον εγνωρίσατε. Επάξια τιμάται σήμερα τη μνήμη του, και αν είναι κάτι που θέλω να πω, είναι αιωνία να είναι πάντα η μνήμη του, και εύχομαι στα οικογένεια, τα παιδιά του, αλλά και σε όλους εσάς που αποτελείτε την ευρύτερη οικογένεια του, να είστε άξιοι μιμητέ της προσπάθειας και ιδιαίτερα της φιλοπατρίας που τον ενδιέφερε. Ευχαριστώ θερμά. Δεν νομίζω ότι θα πολύ σύντομα να είναι κοντά στους εγκλωβισμένους αδερφούς μας, στον Κορμακίνη, στη Αγία Μαρίνα, όπου αλλού μπορούμε να πάμε, έτσι ώστε να έχουμε μια ανάμεση επαφή με την μαζικότητα του κόσμου που ακόμα ζει, και θέλω να ελπίζω ότι θα του δημιουργήσουμε τις προοπτικές για να διασφαλίσει την παραμονή του και να ενημερίσει, έτσι ώστε στις προγραμματικές δηλώσεις να μην υστερήσουμε και όσον αφορά τους εγκλωβισμένους μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, για τα λόγια σας. Πάντα γνωρίζουμε ότι πάντα το κόμμα σας και εσείς προσωπικά βρίσκεστε δίπλα στη μελλοντική κοινότητα, και σας διαβεβαιούμε ότι και εμείς είμαστε δίπλα σας, στον αγώνα σας και σε ό,τι άλλο χρειαστεί. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας.